Τώρα επιστρέψαμε γιατί είναι η ώρα να δούμε τον καιρό και να πούμε καλημέρα και στην κυρία Σκούρα. Καλημέρα, Βάλια μου. Καλώς μας ήρθες. Η οποία είναι μόνο Σκούρα δεν είναι σήμερα με το λευκό της. Έτσι είπα να κάνω αντίθεση ονόματος και πραγματικότητα. Λοιπόν, ανέφερε. Χωρίς νεφώσεις εδώ η πατρίδα. Καλά τα πάει με τον καιρό. Ναι, ναι, ναι. Αν δεις πιο κοντινά, βέβαια. Τώρα να δείξουμε την άλλη εικόνα που θες είναι να περάσει λεπτομέρειες. Η Ελλάδα έχει εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι εδώ ψηλά. Έτσι κάπου εδώ. Δώστε μας και την άλλη εικόνα να. Εδώ πέρα έχουμε λιγάκι και θα έχουμε και κάποιες βροχούλες και εδώ στην υπηρετική χώρα κάτι. Στείλτε έχει. Μας μήνυμα τι καιρό κάνει εκεί που βρίσκεστε. Εμείς ξυπνήσαμε σήμερα και είδαμε έναν ωραίο καιρό. Δηλαδή μου έχεις ολόκληρο Θωμά στο τηλέφωνο. Θωμάς τώρα θα μας τα πει όλα από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα. Καλημέρα Μαριών, καλημέρα Τάκη. Γεια σου Τόμας, τι έγινε. Μια χαρά. Metar.gr. Θωμάς Γεωργίου. Τι καιρό κάνει καταρχήν εκεί που βρίσκεσαι εσύ. Εδώ έχουμε πολύ καλό καιρό. Ηλιοφάνεια, δεν έχει ούτε ένα συννεφάκι. Μια καλή ανοιξιάτικη μέρα δηλαδή. Ωραία. Για κάνε μας μια ξανάγηση τώρα εδώ στη σελίδα που έχουμε φτιάξει. Το Metar.gr έχει φτιάξει για την εκπομπή μας. Ξεκινάμε με τις υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, σήμερα οι θερμοκρασίες θα έλεγα είναι πιο τυπικές για την Ελλάδα για τέτοια εποχή. Δηλαδή έχουμε στη Σκιάθο 18,3, Ιερά Πέτρα 18,2, Πάτμο 17,6, Σιτία 17,3, Κάλυνος 17,1, Ίος 17,1, Νάουσα 17, Μύκονος 16,8, Σκόπελος 16,8 και Ηράκλειο 16,8. Για να δούμε και την ανάποδη σειρά. Λοιπόν, στην Τρίπολη αρκετά χαμηλή θερμοκρασία, 4,1, Νευροκόπη 5,3, στα Γιάννενα 6, στην Εμέα 7,8, στην Τανάγρα 7,9, Ορεστιάδα 8,7, Λίμνος 9,9, Καστοριά 10, Ζάκυνθος 10,2, Πάρτη 10,4. Ορίστε που είχε δίκιο. Το πρωί το ήταν πρωί που έλεγε ότι κάνει κρύο στη Ζάκυνθο και δεν την πιστεύαμε τη συνάδελφο που το είχε γράψει. Μάλιστα, και από συνθήκες τι κάνουμε, για χτυπήστε και εκεί ένα συνεφάκια που έχουμε. Δεν έχουμε σπουδαία πράγματα για την ώρα. Όχι, σπουδαία πράγματα, όχι. Λίγη συννεφιά έχει στην κεντρική Μακεδονία και στην Πελοπόννησο στην κεντρική. Λοιπόν, για φωτιές δεν μιλάμε ακόμη. Την καινούργια εφαρμογή του Metar.gr, σιγά σιγά, νομίζω σε κάνα 15. Στη Δυτική Ελλάδα είχαμε πιο πολύ βροχές αστάθειας. Η εβδομάδα που μας έρχεται θα γίνει το ανάποδο. Δηλαδή θα έχουμε λίγο περισσότερο κρύο στη Δυτική Ελλάδα, πάλι με βροχές αστάθειας, ίσως και χειμερινού τύπου κατά διαστήματα. Όταν λέμε βροχές αστάθειας είναι οι μεσημεριανές και νωρίς το απόγευμα εμπόρες, τις θερμές ώρες της ημέρας. Κυρίως τα υπηρωτικά. Σήμερα υπάρχουν κάποιες πιθανότητες στην κεντρική Ελλάδα, αλλά περισσότερο στην Θράκη για εκδήλωση τέτοιων νόμων. Ωραία. Λοιπόν, εμείς θα τα δούμε μέρα προς μέρα. Τώρα δούμε τις κάρτες που έχουμε. Την καλημέρα στην Ιγουμενίτσα και σε όλη την παρέα του Metar.gr. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Τόμα. Λοιπόν, ο καιρός...